Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα είναι η 15η Φλεβάρη. Το είπαμε. Πώς δεν το είπαμε. Πέτα τον έξω Σάβα. Το είπαμε. Α, οκ. Okay. Δεν το πρόλαβα γι' αυτό. Σιγά που θα ξεχνάγαμε τέτοια ημέρα περηφάνειας. Εντάξει. Κοιτάξτε κύριε Πικραμένε, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα πρώτα με το δημοσίευμα το βρετανικό του Guardian που έχει σκάσει πρωί-πρωί σαν βόμβα, διότι φέρνει στο φως τη δράση της Team Jorge George, ομάδας Ισραηλινών συμβούλων, η οποία φέρεται να έχει εμπλακεί σε χειραγώγηση, εδώ είναι το εντυπωσιακό, περισσότερων από 30 εκλογικών διαδικασιών σε όλο τον κόσμο, με επικεφαλής κάποιον κύριο Tal Hanan, πρώην αξιωματούχο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, κάτι μου θυμίζει αυτό, και τον οποίον παγίδευσαν δημοσιογράφοι τριών κορυφαίων μέσων της Ευρώπης, λέγοντάς του ότι είμαστε σύμβουλοι μιας αφρικανικής χώρας και πες μας πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις εκλογές. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Ναι, από τη να πω κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε, ότι επειδή λέω τριών κορυφαίων μέσων, τα μέσα είναι η γαλλική Μοντ, το γερμανικό Σπίγκελ και το ισπανικό El País. Από εκεί ήταν οι δημοσιογράφοι που εργάστηκαν για να φέρουν στην επιφάνεια αυτή την ιστορία. Δεν είναι τυχαία τα μέσα. Ακριβώς. Και έχει συμμετοχή και η Χαρέτς σε δεύτερο επίπεδο, η Ισραηλινή. Α, μάλιστα. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, εγώ πρώτη φορά σήμερα το διάβασα. Από ό,τι φαίνεται, έπαιρνε εργολαβίες από την Cambridge Analytica, τη γνωστή εταιρεία που είχε εμπλακεί το 2006 στην προεκλογική εκστρατεία του Donald Trump στη ΣΥΠΑ. Δεν δούλευε δηλαδή αυτόνομα, του δίνανε δουλειές με βάση πελατεία η οποία βρισκόταν στο μέσο του Λονδίνου δηλαδή, και από εκεί και πέρα ο ίδιος με βάση τις τεχνικές γνώσεις που είχε κάλυπτε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη κυβερνοπαραπληροφόρηση. Διότι με την Ιντελέξα μέχρι τώρα είχαμε τη λεγόμενη κυβερνοκατασκοπία. Εννοείται ότι από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ και τις ειδικές δυνάμεις, διότι οι ειδικές δυνάμεις συνεργάζονται με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, προκύπτουν όλα αυτά τα φιντάνια εντός εισαγωγικών, διότι ο ψυχολογικός πόλεμος στο Ισραήλ έχει αναλυθεί σε know-how εξαιτίας της Παλαιστινιακής, αν θέλετε, του φακέλου του Παλαιστινιακού, του Παλαιστινιακού και της όλης αυτής χειραγώγησης που γίνεται, για να έχουν και οι ίδιοι πληροφοριοδότες μέσα στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη. Επειδή όμως αναφέρθηκε στην εν λόγω συνάντηση με τους τρεις υποτίθεται πελάτες ότι υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδος. Μισό λεπτό, ναι. Πριν από αυτό. Ναι. Εδώ λέει απίστευτα πράγματα στους υποτιθέμενους πελάτες που ήταν δημοσιογράφοι. Τους λέει δηλαδή ότι έχουμε fake προφίλ, μπορούμε να τρολάρουμε, να κάνουμε ομάδες, να παρέμβουμε σε δημοσκοπήσεις, να παρέμβουμε σε εκλογικές διαδικασίες ηλεκτρονικά και να μην μας παίρνει κανείς χαμπάρι, διότι χρησιμοποιούμε το προφίλ του κυρίου Πικραμένου, πραγματικό ναι. προφίλ, αλλά από κάτω είμαστε εμείς. Καταλάβατε εδώ τι γίνεται? Ναι, δεν κάνουν μόνο αυτό. Είπε κάνουν και κάτι άλλο. Μπορούν και στέλνουν π.χ. το είπε ο ίδιος sex toys σε συγκεκριμένο υποψήφιο ναι. για να τον δει η γυναίκα του και να νομίζει ότι την απατά. Μάλιστα. Και δηλαδή λέει, μπαίνουμε και στη λογική δολοφονία χαρακτήρων, συκοφαντίας, μαύρης προπαγάνδας. Έχετε κλπ. Δίκιο. Ο κύριος Χάναν λοιπόν λέει κάποια στιγμή διαθέτουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και μία στα Εμιράτα. Ναι. Ακολουθείτε ναι. τις οδηγίες μας. Συνολικά έχουμε ολοκληρώσει 33 καμπάνιες σε προεδρικό επίπεδο, 27 ναι. εξ αυτών απόλυτα επιτυχημένες. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως με αυτά που μας λέγατε για την εγκατάσταση Ισραηλινών στην Ελλάδα, για άλλη υπόθεση, τη Σιντελέξα, υπάρχει εδώ ναι. πέρα σύνδεση? Αυτό που λέει ότι υπάρχει τεχνική ομάδα, όχι η οποία δουλεύει για να κάνει βρωμοδουλειές στις ελληνικές εκλογές. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέει ότι έχω δύο τεχνικές ομάδες οι οποίοι δουλεύουν για καμπάνιες τρίτων χωρών. Μία βρίσκεται ομάδα, τεχνική ομάδα στην Ελλάδα και μία στα Εμιράτα. Κατά πόσον οι συγκεκριμένοι έχουν παρεδώσει με τους άλλους τη Σιντελέξα δεν το γνωρίζουμε προς το παρόν και δεν ξέρω αν υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία. Μάλιστα. Θα έλεγε κάποιος, από τη στιγμή που το σύστημα είναι πάνω κάτω ενιαίο,
Δεν υπάρχουν δοχεία συγκοινωνούντα. Ναι, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι στη φωτιά. Πάντως είναι πολύ σοβαρή δουλειά εδώ. Guardian και τρεις άλλες κορυφαίες εφημερίδες, οι δημοσιογράφοι παίξαν τους πελάτες. Άρα, κύριε Πικραμένη, αυτό που είχατε πει πριν δύο μήνες, ότι όλα αυτά που προέκυψαν στην Ελλάδα, καλόν θα ήταν να ξεκαθαρίσουν πριν τις εκλογές, επανέρχεται. Ναι, επανέρχεται, βλέπουμε μέσω καραμπόλας, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, αν υπάρχει αυτή η τεχνική ομάδα, σημαίνει ότι βρίσκεται σε κάποιον ιδιωτικό χώρο και εργάζεται underground και δεν βρίσκεται σε στρατιωτική εγκατάσταση όπως θεωρείται π.χ. το ΚΕΤΙΑΚ. Οπότε ποινικά, αν θέλετε, αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για κατασκοπία κατά της Ελλάδος. Μάλιστα. Όμως υπάρχουν ερωτηματικά το τι θα μπορούσε να κάνει και με τις εκλογές στην Ελλάδα. Ναι, αν βρει πελάτη και κάνει τις γνωστές βρωμοδουλειές, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις. Μου κάνει όμως εντύπωση ότι λέει χήμα στο κύμα σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζει, που παρουσιάζονται ως πελάτες, ότι ξέρετε, εμείς έχουμε κατασταθεί στα Εμιράτα πρόσφατα, διότι είχαμε και τις συμφωνίες του Αμπραχάμ, και στην Ελλάδα. Οπότε βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναδειχθεί ουσιαστικά Ισραηλινοί. Για να μην έχουν την ετικέτα Ισραήλ πουθενά στον κόσμο, χρησιμοποιούν Ελλάδα και Κύπρο ως προκεχωρημένα εμπορικά φυλάκια για τις business τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να το καταγράψουμε. Μάλιστα. Και το τελευταίο, πράγματι έχετε δίκιο, που προκύπτει είναι ότι η Ισραηλινή Χάρετς, λέει σήμερα για παρέμβαση σε εκλογές σε αφρικανική χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Ναι, ναι, μα πρόσφατα μιλούσανε για τις εκλογές στην Κένια. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που έχουμε π.χ. το Πρεταντόρ, το οποίο εξάγεται σε Μαδαγασκάρη, σε Μοζαμβίκη, ξέρετε, το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν μπορεί να αγοράσεις Πρεταντόρ και να έχεις επαφές με τους Ισραηλινούς και να μην σου έρθει και ο άλλος εργολάβος και να πει, ξέρεις τι, να σε βοηθήσω και στις εκλογές. Αρχίζει δηλαδή μετά και μπαίνει πακέτο όλη η δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών, βλέπε, ΕΙΠ κλπ, τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα. Η χώρα έχει εξελιχθεί σε ένα startup Ισραηλιών. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει, δουλειές να γίνονται, να περνάμε καλά. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο δημοσίευμα. Είναι στο γαλλικό τύπο, σε μια εφημερίδα η οποία παίζει τέτοιο ρόλο. Εσείς θα μας πείτε, αυτή η Canard. Η Canard, ναι, είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στη Γαλλία. Είναι σατυρική και ερευνητική εφημερίδα. Μάλιστα. Σήμερα δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει αποκλειστικές πληροφορίες, με βάση τις οποίες ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα είχε συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριο Τσίπρα, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2022, καθώς ο κύριος Τσίπρας δημοσίως είχε δηλώσει ότι θα επανεξετάσει όλα τα συμβόλαια που έχει υπογράψει η νυν κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά. Ένα το κρατούμενο, κατά πόσον δηλαδή υπάρχουν υπερτιμολογήσεις, διαφθορά κλπ. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τη συμμετοχή, την έμπρακτη συμμετοχή της ελληνικής εχώριας βιομηχανίας. Τα ακούσανε λοιπόν αυτά στη γαλλική πρεσβεία και είχαν ενδιαφέρον μεγάλων να βολιδοσκοπήσουν και να δούνε τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που αύριο συμμετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, για παράδειγμα. Στη συνάντηση λοιπόν την πρώτη που έγινε στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή, όπου συμμετείχε και ο κύριος Καλπαδάκης, ο οποίος είναι ο διπλωματικός του σύμβουλος, ο Γάλλος ο πρέσβης, με βάση τα δημοσιεύματα της εφημερίδας, του είπε εν ολίγης ότι okay, πέρα από τα τεχνικά στοιχεία τα δικά μας των γαλλικών κορβετών και των ιταλικών, δεν είναι ανάγκη τώρα να κάνεις και δώρο στην Μελώνη και την Ιταλική άκρα δεξιά. Με την απάντηση του κυρίου Τσίπρα να είναι ότι στα εξοπλιστικά προγράμματα δεν υπάρχουν πολιτικά χρώματα. Θα αγοράσουμε αυτά που πρέπει, άσχετα με το ποιος κυβερνάει τη Γαλλία και την Ιταλία. Καλή απάντηση για τα εθνικά μας. Καλή απάντηση, αλλά εδώ αναφύεται από το δημοσίευμα, από τι καταλαβαίνω. Θέμα μεταξύ γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα, που προσπάθησε, θα το πω σικ, να κάνει μασάζ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πετώντας του... Και όχι fair play, πετώντας του και ένα τυράκι ότι μη βοηθήσει την ακροδεξιά Μελώνη. Καλή απάντηση του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Αλλά υπάρχει θέμα με τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα και την Αβάλ.
Το θέμα είναι ότι η γαλλική πρεσβεία, το είδαμε και προχθές τον Γάλλο πρέσβη να συνοδεύει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ναβάλ στο ΓΕΘΑ, ουσιαστικά η γαλλική εφημερίδα αυτή τη στιγμή κριτικάρει τη συμπεριφορά του Γάλλου πρέσβη, ο οποίος θυμίζει περισσότερο ντίλερ πολυεθνικών εταιριών παρά εκπρόσωπο της γαλλικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και αυτό το μασάζ που λέτε, το οποίο δεν το κάνουν μόνο στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μαθαίνω και σε συγκεκριμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι μέλη στη λεγόμενη Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής. Αυτό ουσιαστικά θίγει το ρεπορτάζ και περιμένουμε αντίδραση από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Το κρατάμε. Είναι εντυπωσιακό. Τουλάχιστον η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι απάντησε καταλήλως. Πείτε μου όμως. Και νομίζω θα αντιδράσουν και οι Ιταλοί, διότι βλέπουν ότι το παιχνίδι χοντρένει και δεν είναι fair play. Βέβαια, άμα σου λέει, έλα τώρα. Εντάξει. Το λέει ο Γάλλος πρέσβης, δεν το λέει ο Γάλλος υπουργός. Ο Γάλλος πρέσβης, ο οποίος είναι διοικητικός υπάλληλος, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Σωστά. Είναι υπάλληλος ενός υπουργείου και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τον πρωθυπουργό ή την πρωθυπουργό μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου εδώ, μου στέλνουν μήνυμα την ώρα που σας ακούνε. Λέει, πάλι καλά, λέει, δεν πάτησε την Πεπονόφουλουδα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απάντησε καταλήλως. Αλλά την ίδια ώρα που γίνονται αυτά στον ευρωπαϊκό χώρο, τσούκου τσούκου η Ρωσία απέκτησε νέα βάση στην Αφρική. Το έχετε υπόψη σας? Για ποια χώρα μιλάμε? Δεν ξέρω τώρα ποια χώρα μιλάνε. Αυτό μου λένε. Εντάξει, στην Αφρική σε 25 χώρες ήδη δραστηριοποιείται η Βάγνερ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το ακουγιού, για το οποίο είχατε την προηγούμενη εβδομάδα συζήτηση σχετικά με την σεισμικότητα της περιοχής, το ακουγιού, το οποίο ακουμπάει στη Μεσόγειο, προέκταση του ακουγιού είναι ρωσική ναυτική βάση, την οποία χτίζουν οι Ρώσοι, διότι το ακουγιού θεωρείται de facto και de jure ρωσικό πλέον έδαφος. Το ακουγιού λοιπόν, πέρα από τους αντιδραστήρες, θα έχει και μικρό δικό του ρωσικό ναύσταθμο, πέρα από αυτόν που υπάρχει στη Λατάκια της Συρίας. Επανήλθε άλλος ο ακροατής και λέει: η βάση είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, κύριε Πικραμένα. Εντάξει. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Στην Ερυθρά Θάλασσα νομίζω ότι θα είναι κοντά στην Κινέζικη την αντίστοιχη, και μην ξεχνάμε και ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στην Αφρική της Τουρκίας βρίσκεται στο Μογκαντίσου της Σομαλίας. Τώρα, εδώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμη, όμως έχω και τους ακροατές που λένε: θα ήθελα παρακαλώ πολύ το σχόλιο του κυρίου Πικραμένου, λέει ο Γιάννης από την Αθήνα, αναφορικά με το δημοσίευμα από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ και Πολκ Σέιμπουρ Χέρς σχετικά με την ανατίναξη. Ναι, που ευθέως αναφέρει ότι είναι έργο Αμερικανών και Νορβηγών. Και ο φίλος ο Κώστας τι λέει για τα μπαλόνια τώρα που αστόχησε ο ένας πύραυλος των Αμερικανών για πέσει θάλασσα. Λοιπόν, για τον Χέιμουρ υπάρχει μεγάλη αυτή τη στιγμή παραφιλολογία κατά πόσο ειλικρινά παραμένει έγκυρος και έγκριτος όπως για δεκαετίες ολόκληρες. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πω είναι σωστό ή είναι λάθος. Από τη στιγμή που παίρνει την ευθύνη πάνω του, δεν νομίζω ότι θα θέλει τώρα στα τελευταία του, όπως λέμε, να του μείνει η ρετσινιά. Ναι, συμφωνώ, πιστεύω ότι υπήρξε δολιοφθορά. Ο στόχος ήταν να αδρανοποιηθεί οριστικά ο ενεργειακός κόμβος Ρωσίας-Γερμανίας και να περνάνε μέσα από την Πολωνία που θεωρείται αμερικανικό προτεκτοράτο. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν έχω. Για τα μπαλόνια? Για τα μπαλόνια, τι θέλετε να σας πω. Πώς δράει η κινέζικη κατασκοπία στη ΣΥΠΑ είναι γνωστό. Το παρακολουθούμε και αυτό. Είναι στο πρόγραμμα. Τώρα, κύριε Πικραμένε, σήμερα είπα η Ελλάδα έχει την τιμητική της και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο είστε και εμπειρογνώμονας. Και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Ναι, είναι η ολομέλεια, την οποία μετά από πρόταση των ευρωσοσιαλιστών, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Ξέρετε, από αυτές τις ολομέλειες δεν βγαίνει ζουμί, πρόκειται κυρίως για μονολόγους. Νομίζω ότι ζουμί θα βγει την 28η του Φλεβάρη, όταν οι πρόεδροι της ΑΔΑΕ και της Επιτροπής της Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων θα πάνε στην Επιτροπή ΠΕΓΑ με στοιχεία
για να καταθέσουν στην ΕΛΟΓΟ, στη λεγόμενη ad hoc εξειδικευμένη επιτροπή. Α, εκεί που θα πάει ο κύριος Ράμος και ο κύριος Μενουδάκος, λέτε. Για τον κύριο Ράμο και τον κύριο Μανουδάκο. Λέω, νομίζω ότι εκεί θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Είναι και άλλο το κλίμα. Είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα τους περιμένει η γνωστή Ολλανδέζα, όπως λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτά τα δικά μας. Πρέταντορ και τμήμα εσωτερικής ασφάλειας στην ΕΕΠ, εσωτερικής υπηρεσίας στην ΕΕΠ. Ναι, και όχι μόνο αυτό, ιδρύεται στην ΕΕΠ από ό,τι μαθαίνω και τμήμα γραφείο τύπου και επικοινωνίας. Μάλιστα. Αν είναι να φτιάξουμε γραφείο τύπου, και το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, καταρχάς θα έλεγα να αναβαθμίσουν καταρχάς την ιστοσελίδα τους, διότι παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες. Αναφέρομαι στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να φτιάξουν επιτέλους αυτή την υπηρεσία ιστορικού αρχείου για να μπορούν και όλοι οι ερευνητές. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη, διότι του χρόνου κλείνουμε 50 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. Και με τον νόμο του 2008 της ΕΕΠ θα έπρεπε ό,τι διαβαθμισμένα έγγραφα έχουν κλείσει 500 ετία να αποχαρακτηρίζονται. Εν έτη λοιπόν 2023 όλο αυτό το αρχείο της ΕΕΠ βρίσκεται, αραχνιάζει ουσιαστικά, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ερευνητές και σε πανεπιστημιακούς να δούμε τι έγινε τουλάχιστον την περίοδο 67-74. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν άμεσα. Τώρα έχουν φτιάξει θα φτιάξουν μάλλον το γραφείο τύπου και επικοινωνίας, το οποίο ουσιαστικά θα κάνει τι? Θα ωρεοποιεί την εικόνα της ΕΕΠ με ποιο το τρόπο? Θα βάζουμε δηλαδή δικά μας ρεπορτάζ στις εφημερίδες, θα δημιουργήσουμε κύκλο δημοσιογράφων που θα περνάμε τη δική μας γραμμή, θα δώσουμε λεφτά στο Netflix να μας κάνει ένα ντοκιμαντέρ, τι θα γίνει? Ποιες είναι οι επιτυχίες της ΕΕΠ για παράδειγμα, τις οποίες θα πρέπει να τις κάνουμε ταινία, ντοκιματέρ, podcast, για να μπορεί και η κοινή γνώμη να μαθαίνει πράγματα για τις μυστικές υπηρεσίες. Πολύ ενδιαφέρον. Σάβα, πέτα τον έξω, παιδί μου, 15 Φλεβάρι, εντάξει, είναι ένα θέμα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πάρα πολύ. Ναι, είναι μια ιδέα αυτή, να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την παράδοση ο Τσαλάν, γιατί όχι. Μάλιστα. Τώρα, το τμήμα ασφάλειας που θα φτιάξουν, υποτίθεται ότι όπως είχαμε τη λεγόμενη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με την Greek Mafia στην Ελλάς, θα φτιάξουμε τώρα ένα τμήμα ασφάλειας μέσα στην ΕΕΠ για να βρούμε την Greek Mafia της ΕΕΠ. Και εγώ ερωτώ, γιατί έχει περάσει περίπου μια εβδομάδα, η γνωστή αγγελική της ΕΕΠ, την οποία την παίρνει τηλέφωνο και μέσα σε 2 ώρες σου ταυτοποιεί τη συνακρόαση, την έχουν βρει ή περιμένουμε να φτιάξουμε το τμήμα για να τη βρούμε? Εύλογο το ερώτημα. Με τις απόρριτες δαπάνες, είδα ότι έχει προκύψει ένα θέμα, ιδίως με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένα θέμα από το 2017 μέχρι σήμερα, από ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί 400 εκατομμύρια ευρώ απόρριτες δαπάνες. Το πρόβλημα είναι ότι από το 19 και μετά, με την ίν κυβέρνηση, απόρριτες δαπάνες έχουν και υπουργεία που δεν προβλεπόταν στο παρελθόν. Π.χ. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής εκεί, και το Υπουργείο που προείσταται ο κύριος Μηταράκης, το λεγόμενο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτά λοιπόν, αυτές οι δαπάνες, υπάρχει μία τροπολογία του Κοντζιά από το 2017 ότι αν ξεπερνάνε τα 25.000 ευρώ θα πρέπει να πηγαίνουν στη Βουλή και οι πρόεδροι της Βουλής και οι αντιπρόεδροι να ενημερώνονται αφημερών. Δεν έχει συμβεί, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Μιλάμε για 1,7 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από το 2019 μέχρι σήμερα. Και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τη Βουλή για το που έχουν πάει αυτά τα χρήματα, ποιοι τα έχουν πάρει και για ποιο λόγο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ενώ έπρεπε να χαρακτηρίζεται μόνο η σύμβαση ως απόρριτη, αν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί, χαρακτηρίζονται ως απόρριτα τα χρήματα και οι αποδέκτες αυτών. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε μια στεγανοποίηση και μέσα σε 6 μήνες καταστρέφονται, κύριε Σαχίνη, όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα παραστατικά. Άρα δεν θα μάθουμε αυτά τα σπασμένα 25 για να περάσουν ως νομιμοφανή τι λοιπόν, έγινε. Μάλιστα. Αν δεν έχουν πάει στη Βουλή, δεν έχουν πάει διότι έχουν σπάσει σε 24.999 ευρώ για παράδειγμα,
ή δεν έχουν σπάσει και δεν έχει μεριμνήσει κάποιος από τα Υπουργεία να κάνει την ενημέρωση. Αλλά και η ενημέρωση που γίνεται είναι της πλάκας ενημέρωση. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει επιτροπή ελέγχου ειδικών δαπανών στη Βουλή. Πάει ένας υπάλληλος στον πρόεδρο της Βουλής, κάθονται 2 ώρες, ανοίγουν το φάκελο, τα βλέπει, ευχαριστώ, γεια σας. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό που λέμε λογιστικός έλεγχος. Με αποτέλεσμα μιλάμε για την περίοδο 19-22 γύρω στα 300 εκατομμύρια, για την περίοδο 17-22 γύρω στα 400 εκατομμύρια. Τι ωραία, τι ωραία, σαν τα μαρουλόφυλλα, αλλά για τους έχοντες κόκκινα δάνεια τσιμέντο να γίνει. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από την Ολλανδία με χαιρετισμούς, ο φίλος ακροατής προηγουμένως μάλλον εννοούσε πιθανή μελλοντική ρωσική βάση στο Πόρτ Σουδάν, του Σουδάν, πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλλον οι Ρώσοι απέφυγαν τον Τζιμπουτί, διότι εκεί γίνεται συνωστισμός μεγάλους Αμερικανούς, Ιταλούς και Ιάπωνες. Τουλάχιστον χαιρετισμούς από την Ολλανδία. Τώρα, Τζιμπουτί είναι και οι Κινέζοι, ναι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, γιατί έχετε γράψει και βιβλία, άρα ξέρετε πώς λειτουργεί ο γείτονας. Υπήρξε ναι. αυτός ο εναγκαλισμός, ο θερμός, η αλήθεια είναι, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ένα κύμα δηλώσεων και από την τουρκική πλευρά περί αλλαγής σελίδας και των λοιπόν. Οι παραβιάσεις συνεχίζονται, πρέπει να πω. Παρόλα αυτά, θέλω να ρωτήσω στο βάθος κήπος τι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πέρα από το καθαρά ανθρώπινο κομμάτι, αναμφισβήτητα, έτσι, το οποίο το καταγράφουμε και το επικροτούμε, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που το 99% το σενάριο λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές ούτε το Μάιο ούτε τον Ιούνιο στην Τουρκία, και ο λόγος είναι ότι ναι μεν η κυβέρνηση θα τις προκηρύξει, αλλά η Ελεκτική Επιτροπή θα δηλώσει αδυναμία στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί να διεξάγει εκλογές. Οπότε φύγαμε, κύριε Σαχίνη, τουλάχιστον για φθινόπωρο προς χειμώνα. Στόχος του Ερντογάν είναι να το πάει όσο γίνεται πιο πολύ, να ξεκινήσει αυτό το λεγόμενο φαραωνικό πρόγραμμα οικοδόμησης νέων κτηρίων, οικίων, θέλετε, για τα θύματα. Αλλά πλέον έχουμε τελειώσει με τη λογική των εκλογών στην Τουρκία, να το καταγράψουμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στα άλλα τα Υπουργεία, ότι δεν θα γίνουν εκλογές φέτος στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η γαλάζια πατρίδα θα μείνει, το κάζους μπέλι θα μείνει, δεν αλλάζουν αυτά τα θέματα, διότι αυτά ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της εθνικής ασφάλειας και δεν μετατρέπονται ή, αν θέλετε, δεν αλλοιώνονται λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων αναγκών. Αυτό να το καταλάβουμε και να μην παπαγαλίζουμε στα ΜΜΕ ότι μπήκαμε σε νέα εποχή και ότι με τους Τούρκους πλέον είμαστε σε φάση εξομάλυνσης και ετοιμαζόμαστε για Χάγη. Μας κάνανε την καρδία περιβόλη πάλι σήμερα. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε σε όλα τα. Μην ξεχνάμε και την Ούρσουλα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Η Ούρσουλα που έχει μήνυση από τους New York Times πλέον για τα συμβόλαια με τον κύριο Μπουρλά της Pfizer. Καταλάβατε γιατί χρειαζόμαστε το Πρεταντόρ? Διότι αν είχαμε το Πρεταντόρ, θα είχαμε τα SMS της Ούρσουλας. Δεν θα χρειαζόταν να τη ρωτούσαμε πού τα έχεις καταχωνιάσει ή αν τα έχεις σβήσει. Τι ωραίος κόσμος. Αλλά αυτό νομίζω μπροστά στο Qatar Gate. Το Qatar Gate θα είναι τσάι στη Σαχάρα, αν προκύψει, κύριε. Ένα κερασάκι στην τούρτα πριν σας αφήσω. Μέσα στο κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, για να τα ακούνε οι ακροατές, υπάρχουν οι λεγόμενες ομάδες φίλων τρίτων χωρών. Υπάρχει λοιπόν και η ομάδα φίλων των Εμμυράτων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πέρα από το Κατάρ έχουμε και τα Εμμυράτα. Μέχρι λοιπόν το 2019, δεν ξέρω αν είναι μέχρι σήμερα, οι κύριοι Κεφαλογιάννης και Μεϊμαράκης ήταν μέλη της ομάδας φίλων των Εμμυράτων. Την ίδια στιγμή σε πολύ γνωστό Ινστιτούτο των Βρυξελών, στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν, δεν ξέρω αν συνεχίζει μέχρι τώρα, η πολύ καλή φίλη του Βαγγέλη Βενιζέλου, Άννα Διαμαντοπούλου. Με τις υγείες μας. Καλημέρα σας, κύριε Πικραμένο. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.